Πανήσεις κυριών. Αυτό του Κωστόπουλου ήταν λίγο, δεν θα κάτσω να σκάσω, σκάω και όρθιος. Και αυτό το γλυκούλης, ξέρεις, είναι στο όριο του, είναι ένας πολύ ωραίος χαρακτηρισμός για έναν συνεργάτη σου. Ότι, άντε, γεια σκύριο. Καλό, τελειώνουμε. Ας πούμε και κάτι καλό και γεια. Γιατί θα μπορούσε να μην πει τίποτα, να επιλέξει να μην κάνει καμία αναφορά σε αυτό. Και τι λες, ρε Ελένη, τι είναι τηλεόραση, μαγική εικόνα, είσαι με έναν άνθρωπο από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος. Και ξαφνικά δεν υπάρχει και δεν θα αναφέρει τίποτα. Θα μπορούσε να πει, ρε παιδάκι μου, θα μπορούσαν να απαντήσουν. Καλή ώρα να γίνονται δοκιμαστικά στον άνθρωπο. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που ούτε και ο Άρης έχει κάνει γνωστό του. Γνωστούς τους λόγους που αποχώρησε, θα μπορούσε για την ώρα, επειδή δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γυρίσει. Και πολύ. Ναι, γιατί μου είπαν ότι μπορώ και εγώ να φύγω αύριο να μην πουν τίποτα. Καλά, δεν παραιτήθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών. Αύριο τη αποκλείεται. Όπως και να έχει, σίγουρα κάτι έχει γίνει. Απλά ο Πέτρος είναι έξυπνος άνθρωπος και θέλει να δείξει ότι είναι υπεράνω. Και ό,τι και αν έγινε, αρρώστησε γλυκούλης και αντίθετα. Νερό και αλάτι. Να με θυμηθείτε, θα τα ξαναβρούνε. Εγώ σας λέω σε αυτές τις κόντρες τηλεόρασης, καλό είναι να μην πολύ παίρνουμε μέρος και να τις παίρνουμε έτσι την πλάκα, γιατί συνήθως τσακωνόμαστε με αυτούς, εκείνοι τα βρίσκουν και μένει το δικό σου το και μένει το δικό μας το ανάθεμα. Η Μελίνα Σλανίδου, λοιπόν, την είδατε στην κάμερά μας και στην Κατερίνα Γεωργίου. Πολύ εντυπωσιακή ήταν. Αγαπημένη. Την είχε συνηθίσει καθιστή στο The Voice.